θέμα για τη ζωή και τη λευτεριά. Φιλοξενούμε στις τομές τον Γενικό Γραμματέα της ΕΔΟΝ, τον Χρήστο Χριστόφια. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Λοιπόν, 59 χρόνια συμπληρώνονται από το πρώτο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Ποιος ο στόχος της φετινής διοργάνωσης? 59 από το πρώτο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, αν προσθέσουμε και τα τρία της ΑΟΝ, του προκατόχου της ΕΔΟΝ, είναι 67 χρόνια Μάλιστα. φεστιβαλικού κινήματος. Ο στόχος του φετινού φεστιβάλ, διαφορετικά να το πω, τιτλοφορείται το φετινό φεστιβάλ με τους στίχους του ποιητή μας του Τεύκου Ανθία «Δεν γονατίζει ο ανυπόταχτος λαός που πολεμά για τη ζωή και τη λευτεριά», στέλνοντας έτσι η νέα γενιά το δικό της μήνυμα, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση που περνά και ο λαός μας, αλλά και ευρύτερα οι λαοί του κόσμου, εμείς θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι ο αγώνας, να μην υποταχθούμε, παλεύοντας για την αξιοπρέπεια στη ζωή και για το πανανθρώπινο ιδανικό της λευτεριάς. Να δώσουμε και ημερομηνίες και χώρο διεξαγωγής. Βεβαίως. Είναι στις 4, 5 και 6 Ιουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, στην Τάφρο της Πύλης Αμοχώστου, στη Λευκοσία. Και είναι όλος ο κόσμος ευπρόσδεκτος, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης και ηλικίας. Είναι φεστιβάλ νεολαίας, από την νεολαία για όλον τον λαό. Και λέω και ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, γιατί ναι, μεν είμαστε η οργάνωση νεολαίας της αριστεράς, αλλά ο πολιτισμός ενώνει. Και αυτός είναι ο στόχος και η επιδίωξη του φεστιβάλ μας, μέσα από τη συμμετοχή εκατοντάδων Κύπριων και Ελλαδιτών, μουσικών, χορευτών, ηθοποιών, εικαστικών. Τέχνης, να έρθει ο κόσμος ευρύτερα σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό. Και θα συμμετάσχουν και Τουρκοκύπροι, έτσι? Βεβαίως. Θα έχουμε τους Τουρκοκύπριους σκητσογράφους στη γωνιά τεχνών που θα εκθέσουν τα σκίτσα τους, τα έργα τους, και θα συμμετέχουν και οι τουρκοκύπριακές οργανώσεις νεολαίας, οι Τουρκοκύπροι νέοι, στο δικοινοτικό στέκι του φεστιβάλ, όπως και κάθε χρονιά. Είναι ένα συναπάντημα με ακόμα μια ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάζουμε προβληματισμούς και απόψεις, να μοιραζόμαστε την κοινή μας ησυχία για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. 4 Ιουλίου λοιπόν, τριήμερο φεστιβάλ, Τάφρος, Πύλης Αμοχώστου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.